καταστροφικός κυκλώνας Ιαννός που έπληξε το Σεπτέμβριο του 2020 την Ελλάδα χτύπησε την Καρδίτσα προκαλώντας τεράστιες ζημιές και στους αγρότες που δήλωναν απογοητευμένοι. Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη για εμάς τους παραγωγούς. Ήταν καταστροφική με το πέρασμα του Ιαννού. Είδαμε μια μεγάλη διάβρωση του εδάφους, πολλά φερτά υλικά και ξένα ζυζάνια για την περιοχή που δεν είχαμε λόγω των σπόρων που πέσανε στο έδαφος. Και με το πέρασμα του Ιαννού είχαμε και την απώλεια της παραγωγής και του εισοδήματος που περιμέναμε να εισπράξουμε. Η εταιρεία Agrology, αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες συνθήκες που βίωναν οι βαμβακοπαραγωγοί, θέλησε να σταθεί στο πλευρό τους. Σε συνεργασία με το ΤΟΕΒ Ταυροπού, παρήχε σε παραγωγούς δωρεάν προϊόντα εξειδικευμένης θρέψης αξίας 80.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν εντυπωσιακό και παρουσιάστηκε στο κέντρο Βάμβακος στην Καρδίτσα. Τα επιπλέον έσοδα για τον κάθε παραγωγό ήταν 37 ευρώ αναστρέμα και το ενδεικτικό κόστος των εφαρμογών Agrology ήταν 7,47 ευρώ αναστρέμα. Τα καρύδια του βαμβακιού αυξήθηκαν κατά 25,8% ανά μέτρο και η συνολική παραγωγή κατά 52,9 κιλά αναστρέμα. Τα αποτελέσματα τα οποία παρατήρησα εγώ στα δικά μου κτήματα με την εφαρμογή ήταν πρώτον από το πρώτο σκεύασμα μου μπουζίν που κάναμε. Όταν περάσανε κάποιες μέρες, κάπως 7 με 10 μέρες, είδαμε έντονο χρώμα πιο πράσινο στο φετό σε σχέση με το μάρτυρα. Στη συνέχεια που ρίξαμε τα υπόλοιπα, το τοπά συγκεκριμένα, εκεί είδα ένα έντονο γέμισμα των καρυδιών, μία ουρίμαση του φυτού και παρόλο που ήταν πολύ φορτωμένο το φυτό από καρύδια, δεν υπήρχε το δίψαγμα του φυτού, λόγω του πυρίτιου που περιέχει το σκεύασμα. Όταν ξεκίνησε η συγκομιδή, με τα σκευάσματα που είχαμε χρησιμοποιήσει, οι αποφυλώσεις ήταν πιο επιτυχείς από άλλες φουρνές. Ευχαριστούμε πάλι την Agrology και τα σκευάσματα τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους συνάδελφους παραγωγούς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Agrology, δόκτωρας Μιχάλης Παπανοικονόμου, μιλά στο Star Κεντρικής Ελλάδας για αυτό το εγχείρημα που στέφθηκε με επιτυχία. Σήμερα μαζευτήκαμε για τον απολογισμό της δράσης στήριξης των βαμβακοπαραγωγών του ΤΟΕΒ Ταυροπού. Μια πρωτοβουλία που πήραμε πέρσι αμέσως μετά την επέλαση του Ιαννού, ο οποίος είχε καταστροφικές συνέπειες στις υποδομές, γεωργικές υποδομές της περιοχής και ιδιαίτερα στους βαμβακοπαραγωγούς. Επιλέξαμε πέρσι να χορηγήσουμε μια σειρά σκευασμάτων για τη στήριξη των βαμβακοπαραγωγών. Επιλέξαμε σκευάσματα τα οποία έχουμε μελετήσει σε πολλά έτη ερευνητικών έργων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα οποία έχουν πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστικό όφελος από τη χρήση τους στο βαμβάκι. Έτσι αυτή η δράση επιλέχθηκε όχι μονάχα για να στηρίξει τους παραγωγούς με τη μεγάλη εμπορική αξία των σκευασμάτων, αλλά για να αποτελέσει στήριγμα με την ακόμα μεγαλύτερη αξία της αύξησης παραγωγής που παράγουν αυτά τα σκευάσματα. Ταυτόχρονα αυτή η δράση, η οποία αφορούσε 10.000 στρέμματα και 200 παραγωγούς, αποτελεί και το μεγαλύτερο αποδεικτικό αγρού της εταιρείας. Και σήμερα ήρθαμε εδώ για να δείξουμε, να συμφωνήσουμε τα αποτελέσματα με τους παραγωγούς που τα χρησιμοποίησαν και για να συζητήσουμε τις προοπτικές και το μέλλον της περιοχής. Ικανοποιημένος από την συνεργασία και το αποτέλεσμά της, εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυροπού. Σε όλο αυτό το δυσάρεστο περιβάλλον, η αλήθεια είναι ότι κινήσεις σαν και αυτή που έκανε η εταιρεία Agrology είναι πολύ σημαντική, διότι έδωσε κουράγιο στα μέλη μας, στους βαμβακοπαραγωγούς του δικτύου μας, που σημειωτέων είναι πάνω από 8.000, να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την καλλιέργεια και να έχουν ένα πλεονέκτημα μεγαλύτερο στην παραγωγή για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Η τάση είναι πάρα πολύ θετική, τουλάχιστον σε όλα τα αγροτεμάχια που έγινε εφαρμογή αυτών των σκευασμάτων, σε σχέση με τους μάρτυρες που είχαμε αφήσει για να δούμε τη διαφορά. Η εταιρεία Agrology δραστηριοποιείται σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο και διαθέτει σπουδαία τεχνογνωσία. Από το 2017 μέχρι και σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 528 αποδεικτικές και πειραματικές εφαρμογές παγκοσμίως με στόχο την διαρκή ανάπτυξη των εξειδικευμένων προϊόντων και προγραμμάτων της. Τα success story της Agrology πραγματοποιούνται τόσο σε εμπορική κλίμακα όσο και σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.